εξέλιξη ήταν γκρινιόλη, σοφαρίσατε λίγο πριν από τη λήξη, αλλά τελικά δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι. Ήταν καθοριστική βαθμολογική σημασία. Νομίζω ότι μας, σε σχέση με την προσπάθεια που κάναμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, μας αδικεί το αποτέλεσμα, διότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καθολική υπεροχή. Μπορεί να μην κάναμε πολλές φάσεις, αλλά νομίζω τους πιέσαμε πάρα πολύ τους αντιπάλους, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να έχουν την εικόνα την καλή που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά να άδικο προς την εξέλιξη κυρίως του δεύτερου ημίχρονου. Ευχαριστώ πολύ. Η Βέρεια, η οποία ισοφάρισε στο 85, δέχτηκε το γκολ της ΣΥΤΑΣ στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, της καθυστερήσεων του παιχνιδιού. Η Βέρεια που μετά από αυτό το αποτέλεσμα παραμένει στους 16 βαθμούς σε 18 παιχνίδια και παραμένει με μία νίκη σε 13 αγώνες. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός παίρνει το τέταρτο του διπλό στο πρωτάθλημα, πηγαίνει στους 27 βαθμούς, τόσο ή άλλως θα ήταν στην πέμπτη θέση, αλλά αυξάνει σε 4 τους βαθμούς από Πας Γιάννενα και Όφη που τον ακολουθούν στη βαθμολογία. Λεσγάρας έβαλε το ένα γκολ, ο Βασιλείου έβαλε το άλλο, ο χρυσός σκόρερ του Λεβαδιακού ήρθε από τον πάγκο για να υπογράψει αυτή την εκτός έδρας επιτυχία, είναι μαζί με τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Κοντά μας έχουμε τη χρυσή αλλαγή του Γιώργου Παράσκου, τον Στέλιο Βασιλείου. Στέλιο, την εβδομάδα που μας πέρασε δεν προπονήθηκες αρκετά, ωστόσο σου είχε πει ο προπονητής ότι έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα παίξεις, έπαιξες και όχι μόνο τα κατάφερες να βοηθήσεις την ομάδα που πέτυχες και τον γκολ. Δεν πήρε τον ένα βαθμό η ομάδα σου, αλλά τις τρεις. Γιατί η Βέρεια έχει ισοφαρίσει λίγο πριν το τέλος. Όλα έπρεπε να πάρει τον ένα βαθμό τελικά. Όντως, όλη την εβδομάδα μετά το κύπελλο δεν είχα κάνει μια προπόνηση, είχα μια ενόρθωση. Τότε στο Θεό όλα πήγανε καλά σήμερα. Όχι μόνο που πήγα το πόδι μου, που δεν έχω κάτι σοβαρό και που κέρδισε η ομάδα και φέρνει και αυτή η σπουδαία νίκη μέσα στη Βέρεια. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα ή άρχισε και η ομάδα της Βέρειας να πάρει ένα βαθμό. Πιστεύω να πω το δίκαιο. Όσο όλο τον αγώνα είχαμε τον κυρίαρχο ρόλο, γιατί είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν πήραμε μια στιγμένη φάση από Αδράνια της άμυνας μας ένα τυχερό γκολ. Και κατά πίεση μας από την κυρίαρχη. Εντάξει, όσο να είναι, αλλά στο τέλος δικαιωθήκαμε και πετύχαμε τον κομπόρ της δίκης. Το Βασιλείο με τα δύο γκολ στο Λεβαδιακό στο 3-0. Το Βασιλείο με τα δύο γκολ στο Παναθηναϊκό στο 1-2. Και πετύχει γκολ και στο παιχνίδι με τον Άρη. Σήμερα είναι ο άνθρωπος που με αυτό εδώ το γκολ της καθυστερής του παιχνιδιού από την εξαιρετική παντοσέντρα του Πόη στέλνει την πάρα στα δίκτυα και δίνει τη νίκη στο Λεβαδιακό. 1-2 η Βέρεια άφησε πίσω ένα κακό πρώτο μέρος, ένα πρώτο μέρος που ανήκε στο Λεβαδιακό, πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, ζήτησε γκολ ισοφάρισης για να πατήσει στο 1-0 του Λυσγάρα το 18. Το πήρε το πόλη της εμφάνισης στο 85. Ο Βασιλείου ήταν αυτός που έκρινε εν τέλει το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Ημαθίας. Τίποτα περισσότερο από εμάς, από τον συνοθέτη μας τον Ηλίας Καρόνι, από τους αδέρφους τεχνικούς, από τον Ευγένιο Δαλιάρα, τον Γιώργο Αργυρόπουλου, από όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή απευθείας μετάδοση του παιχνιδιού από τηλεόραση της Νόβα. Να είστε καλά. Γεια σας.